η κατάσταση είχε προειδοποιήσει από καιρό πριν τα ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρο που έγινε τον Ιούλιο. Ήταν φανερό ότι έλεγε ότι έχουν ξεπεραστεί κάθε είδους όρια και κόκκινες γραμμές. Και από αυτή την άποψη γνώριζε και αυτή η κυβέρνηση, όπως γνώριζε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κατάσταση στο εργοστάσιο στη Λάριμνα δεν πάει άλλο. Επειδή έκανε δήλωση ο κύριος Χατζηδάκης και είπε ότι θα διερευνηθούν οι αιτίες του θανατηφόρου ατυχήματος και θα αποδοθούν ευθύνες, θέλουμε να πούμε ότι είναι η δήλωση αυτή απαράδεκτη, υποκριτική και επικίνδυνη, γιατί και αυτή η κυβέρνηση γνωρίζει καλά ότι τα αποτελέσματα της απαξίωσης του εργοστασίου για πολλά χρόνια είναι δραματικά και με τραγικές συνέπειες. Οι εργάτες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική της εντατικοποίησης της δουλειάς, της υπερεκμετάλλευσης, της καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας, της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων οδηγεί σε θανατηφόρα τέτοια ατυχήματα. Είναι το δεύτερο μες στο Είναι το δεύτερο. Είχαμε τον Ιούλιο, στις 11 Ιούλη θανατηφόρο ατύχημα. Είχαμε πριν λίγες μέρες μεγάλο πρόβλημα, έσπασε το σειρματόσκηνο, άδειασε ο κάδος με το μετάλλευμα, μπορούσες να είχες νεκρούς και πάνω από ένα. Και σήμερα υπήρχε κίνδυνος να είναι μεγάλης έκτασης. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία από καμία κυβέρνηση. Η πολιτική που οδήγησε στην απαξίωση με στόχο να κλείσει ή να ιδιωτικοποιηθεί η Λάρκο, μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας παραγωγής νικελίου, είναι οδηγεί σε αυτή τη σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό θέλουμε να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, επειδή έχει ξαναβρεθεί πολλές φορές σε τέτοια μέρα που θρηνεί όλη η περιοχή, στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, την απεργία που έχουν ανακοινώσει, και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας ώστε να πάρθουν άμεσα τώρα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της ζωής των εργαζομένων, να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στη δουλειά.